Σήμερα είμαστε στο Ηράκλειο, συνεχίζουμε την περιοδία μας για να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι χτίζουμε ξανά την παράταξη για την νίκη. Για να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τα κομμάτια του εκλογικού σώματος που έκαναν άλλες επιλογές, με μετριοπαθείς, κεντρώους, κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, οι οποίοι είχαν στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια και με κομμάτια της μεσαίας τάξης, τα οποία και αυτά έκαναν άλλες επιλογές. Οικοδομούμε και εμβαθύνουμε πάνω στη διακήρυξή μας. Είμαστε το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη, η παράταξη που συσπηρώνει κόσμο από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο και θα χτίσουμε το πιο ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα των μελών στην Ευρώπη. Συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα και για τις επιλογές μας στις αυτοδιοικητικές εκλογές και για τα ψηφοδέλτιά μας και για την επιλογή της ηγεσίας μας. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, δυστυχώς κοντοσταθήκαμε, αλλά ξέρουμε πώς γίνεται, βλέπουμε την αλήθεια κατάματα και λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, τόσα πράγματα και δυσάρεστα εξελίσσονται, το δεν υπάρχει έτσι, ισχυρή φωνή αντιπολίτευσης, επειδή εσείς έχετε το εσωκομματικό μέτωπο, πόσο βοηθάει την κοινωνία και την καθημερινή πραγματικότητα? Καταρχήν δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτή την ιστορική μετάβαση μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία. Είμαστε σε διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας. Δεύτερον, έχετε δίκιο να λέτε ότι η νέα συγκυρία έχει χαρακτηριστικά μεγάλων απαιτήσεων από την αξιωματική αντιπολίτευση. Πρώτον, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι στη δεύτερη θητεία του και δεν μπορεί να κατηγορεί τους προηγούμενους για όσα δύσκολα και αποκαρδιωτικά συμβαίνουν στη χώρα μας, από τις πυρκαγιές μέχρι τις επιπτώσεις της οικονομικής του πολιτικής. Η προηγούμενη κυβέρνηση είναι η δική του κυβέρνηση. Άρα το μότο το οποίο χρησιμοποιούσε μέχρι το 23 του είναι πρακτικά άχρηστο. Δεύτερον, δεν έχει τη δυνατότητα των μεγάλων επιδοτήσεων, των επιστρεπτέων προκαταβολών και των ΠΑΣ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το τέρας της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας θα είναι ολόγυμνο μπροστά στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Άρα, ο ελληνικός λαός, ο προοδευτικός κόσμος, δεν περιμένει τίποτα λιγότερο από εμάς από μια ετοιμότητα να αναμετρηθούμε με την δεξιά του κύριου Μητσοτάκη. Εάν στείλουμε ένα σήμα ότι ομφαλοσκοπούμε, ότι αναδιπλωνόμαστε ή ότι βάζουμε σε προτεραιότητα να λύσουμε δικά μας προβλήματα και όχι τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν θα στρέψει το βλέμμα του αυτός ο κόσμος προς εμάς. Άνοιγμα λοιπόν στον κόσμο, άνοιγμα στην κοινωνία και στέλνουμε ένα μήνυμα ότι στις 10 του Σεπτέμβρη δεν υπάρχει καμία άλλη προϋπόθεση. Έρχεσαι, δίνεις 2 ευρώ, ψηφίζεις. Ποιο πρέπει να είναι το στίγμα της νέας ηγεσίας? Η παράταξη για την νίκη. Να έχει την πολιτική ευρύτητα η παράταξή μας, να έχει το προγραμματικό βάθος, να έχει την οργανωτική ετοιμότητα για να είναι ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα και ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση αύριο.